Είναι προφανές, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε κομμουνιστής, ούτε μέλος του ΚΚΕ, ούτε εκνήτης. Άνθρωπος της πόλης χρειάζεται να είναι, αλλά και της χώρας, για να γνωρίζει ότι ο Σεπτέμβρης είναι συνυφασμένος εδώ και 46 χρόνια με ένα πολιτικό, αλλά και ταυτόχρονα με ένα πολιτιστικό γεγονός, γιατί τέτοιο είναι το φεστιβάλ της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας. Φέτος, το φεστιβάλ είναι προφανές ότι θα διεξαχθεί κάτω από τις ειδικές συνθήκες που επιτάσσει η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε στη χώρα λόγω της πανδημίας. Για αυτό και για όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με το φεστιβάλ, με την νέα του μορφή, με το νέο του χώρο από ό,τι μαθαίνω, θα συνομιλήσουμε με το Γενικό Γραμματέα, με τον Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, τον κύριο Νίκο Αμπατιέλο. Κύριε Αμπατιέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά. Για δώστε μας την εικόνα, πώς θα διεξαχθεί το φεστιβάλ φέτος. Λοιπόν, το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, όπως ωραία το περιγράψατε ήδη, προσαρμόζεται στην εποχή του κορονοϊού και είναι εδώ. Συνεχίζει αυτή τη δυναμική πορεία που έχει μέσα στο χρόνο. Διαφορετικό μεν και ως προς το χώρο και ως προς τα μέτρα, τη διάταξη, καθιστή, μάσκες κλπ. Mm-hmm. Αλλά πάντα με ένα πολύ δυνατό πολιτικό μήνυμα που ευελπιστούμε να το μεταδώσουμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και πριν, σε συζητήσεις μέσα στους χώρους νεολαίας, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε πιστικά στα αδιέξοδα που φαίνεται και την ανασφάλεια που νιώθει ένας νέος και μια νέα σήμερα και που έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική πολιτική, έχουν να κάνουν με αυτό που περιγράφεται ως ένα σύστημα παγκόσμια, το οποίο από όπου και να το πιάσεις βρωμάει, ζέχνει. Και από αυτή την άποψη διαλέξαμε και το σύνθημά μας να είναι πολύ τολμηρό σε αυτό. Σοσιαλισμός λέμε, για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή, ανοίγοντας έτσι όλα τα καυτά ζητήματα, τα ζητήματα της πανδημίας και της διαχείρισής του από αυτό το σύστημα και της κυβερνήσης. Ο χώρος, κύριε Μπατιέλο, είναι επιστροφή, έχουμε μία επιστροφή στην Πανεπιστημίουπολη. Ναι, είναι ένας γνώριμος χώρος για τους παλιότερους και τους κάπως έτσι μεγαλύτερους σε ηλικία. Πολλά χρόνια το φεστιβάλ είχε έδρα εκεί, βεβαίως μετά στο Πάρκο Τρίτσι συνέχισε. Τώρα είναι απαραίτητο για τα μέτρα, για να τηρηθούν τα μέτρα και να γίνει αυτή η προσαρμογή που λέμε, που ανακοινώσαμε και πιο αναλυτικά. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε ένα ζήτημα της προσαρμογής που δεν είναι αυτό που φαντάζεται ένας κόσμος με τα μέτρα για τις συναυλίες ή για τις δημόσιες συναθρήσεις και όλα αυτά που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Εμείς όταν λέμε ότι το φεστιβάλ μας προσαρμόζεται, προσαρμόζεται γιατί πρέπει να υπηρετήσει και αυτό σαν ένα γεγονός πολιτικό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και της νεολαίας του, της ΚΝΕ, προσαρμόζεται στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας της εποχής. Και μία πολύ σημαντική ανάγκη, την οποία κάνουν έκκληση οι νοσοκομιακοί γιατροί και ανταποκρινόμαστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, είναι η ανάγκη για αιμοδοσία. Και το λέω γιατί έχουν στερέψει τα αποθέματα, όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και τώρα πολύ περισσότερο με τον κορονοϊό, και το συνδυάζουμε αυτό με την πρώτη μέρα του φεστιβάλ που θα κορυφωθεί όλη αυτή την περίοδο σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, τις οποίες δώσαμε και σήμερα σε ανακοίνωση μέρες, ώρες, νοσοκομεία, και καλούμε και από την εκπομπή σας την νεολαία μαζικά να συμβάλλει και σε αυτό, γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η αλληλεγγύη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Δώστε μας ημερομηνίες και χώρους όσο είναι δυνατόν, κύριε. Είναι πάρα πολλές. Μόλις έβγαλε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου, δηλαδή μόνο στην Αθήνα νομίζω είναι 5 ή 6 μέρες, σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής θα γίνει. Η κορύφωση θα είναι στο Αττικό στις 17 του μήνα, που είναι και η πρώτη μέρα του φεστιβάλ και θέλουμε να το σηματοδοτήσουμε την έναρξη και την προσαρμογή και με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζουμε ότι η μαζική συμμετοχή της νεολαίας θα είναι ένα δείγμα αλληλεγγύης και προς τους ανθρώπους που προφανώς το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, προς τους νοσοκομιακούς, γιατρούς, νοσηλευτές, όλο το προσωπικό που δίνουν μια τιτάνια μάχη μέσα σε ελλείψεις, σε υποχρηματοδότηση, σε αντιφατικές αποφάσεις της κυβέρνησης όλη αυτή την περίοδο, στο όνομα να συνδυάσει την επιστημονικοφάνεια με τα πρωτόκολλα του κεφαλαίου στη χώρα μας, μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων κτλ. Και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι και μια πολύ καλή απάντηση η μαζική της συμμετοχή της νεολαίας και σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτούς που τις κουνάγανε το δάχτυλο. Αντί να κοιτάξουν να δούνε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, να κάνουν μαζικά τεστ στην νεολαία, είτε γύρνε για τις διακοπές, είτε δούλευε στα νησιά, είτε ό,τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι,
Λοιπόν, να τις κουνάει το δάχτυλο για να κρύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες. Να το επαναλάβουμε λοιπόν αυτό, γιατί είναι και μια είδηση που μας δίνεται. Είναι μια πρωτοβουλία εξαιρετική. Η πρώτη μέρα λοιπόν του φεστιβάλ. Θα είναι η κορύφωση αυτής της διαδικασίας. Ναι. Καλείτε τον κόσμο, καλείτε τους νέους να προσέλθουν στα νοσοκομεία, να στηρίξουν τον κόσμο και με το αίμα τους πραγματικά δηλαδή. Ναι. Από συναυλία τι έχει φέτος? Ανάσα ζωής. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε το... Α, δεν έχετε συναυλία. Όχι, έχουμε συναυλία. Δεν μπορούμε να έχουμε το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που έχουμε συνήθως. Ρωτήσω κύριε Παδιά, ο χώρος στην Πανεπιστημίουπολη είναι πιο φιλικό στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, έτσι? Αυτός είναι ο λόγος, ναι, που μας βοηθάει το Τρίτσι και οι δεκάδες χιλιάδες που φιλοξενούσε. Αυτό, όπως το είπατε, το γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο, δεν χρειάζεται να το λέμε. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί εκεί πέρα, να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα με την ευθύνη της διοργάνωσης, με την ευθύνη που νιώθουμε σαν κόμμα, σαν ΚΝΕ, για όλους τους επισκέπτες. Οπότε προσαρμόσαμε και την αλλαγή του χώρου για φέτος. Και έχουμε λοιπόν Πανεπιστημίουπολη, ημέρα έναρξης 17. 17, 18, 19, ναι. Και κορύφωση θα είναι η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Συντρόφου, του Δημήτρη του Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει μετά ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο, στους λίγους μήνες αυτούς της απώλειας που υπάρχει, να μεταφερθεί το πολιτικό τραγούδι, το τραγούδι του γενικά και τα τόσα μηνύματα που αυτό μπορεί να δώσει στη νεολαία, στον αγώνα της σήμερα, για μόρφωση, για δουλειά, για ζωή. Και θα έχουμε και stand-up comedy, τα γνωστά, με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, λαϊκό τραγούδι με τον Μαργαρίτη, τον Γιώργο, συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη, τους υπεραστικούς. Όπως όλα πρέπει να γίνουν. Και φαντάζομαι, με βάση και την εμπειρία που προσωπικά έχω, όλα αυτά συνδυασμένα με πολιτικές συζητήσεις, με πολιτικές εκδηλώσεις. Όσο μπορούμε, ναι. Κοιτάξτε, έχει μια σημασία. Εμείς πάντα λέμε ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι και το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της ακαδημαϊκής σχολικής χρονιάς συνήθως, γιατί απευθύνεται μετά το καλοκαίρι, τέλος πάντων, απευθύνεται στη νεολαία. Και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το ραντεβού δεν είναι επειδή χρειάζεται ένας αγώνας γενικά να δυναμώνει, η ίδια η πραγματικότητα και οι συνθήκες το κάνουν πάρα πολύ σημαντικό. Είχατε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν για τα θέματα του ανοίγματος των σχολείων. Είναι σημαντικό το φεστιβάλ να είναι τέτοια συνάντηση μαθητών που πρέπει να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Και αν θέλετε να προσθέσω και ένα πολιτικό, και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, γιατί αυτά τα αιτήματα, τα προφανή αιτήματα που αναφέρατε, ότι για τις αποστάσεις στα σχολεία χρειάζονται καθηγητές και αίθουσες, δεν είναι ούτε το εμβόλιο να ανακαλύψουμε, ούτε κάτι αντίστοιχο. Είναι αυτό το τόσο σημαντικό και απλό ταυτόχρονα να γίνει στα μυαλά του κόσμου. Σε αυτά τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα, λέει ότι είναι δυσβάστατο το δημοσιονομικό κόστος. Άρα πάλι μιλάμε, η ανάγκη της υγείας, η ανάγκη του λαού για ασφάλεια. Και από αυτή την άποψη πάλι έρχεται στην κατηγορία κόστος και όχι στην κατηγορία απαραίτητα για να μπορέσουμε να ζήσουμε, να προοδεύσουμε, να δουλέψουμε. Ή το άλλο ζήτημα που βάλατε, συγγνώμη, αλλά επειδή είναι μια δήλωση, η οποία τη διάβασα και εγώ στο διαδίκτυο, την άκουσα και στην εκπομπή σας, για το θέμα των ανέργων από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω είναι προκλητική. Είναι προκλητική για τους χιλιάδες νέους που γυρνάνε στις ουρές, που σε αυτά τα προγράμματα του ΑΕΔ, αν και πόσες αιτήσεις πρέπει να έχουν κάνει για λίγους μήνες δουλειάς με μισθούς ψίχουλα. Είναι πρόκληση αφενός το να κρίνει εξιδίων τα αλότρια, μάλλον αυτό, γιατί αναφερθήκε ότι οι νέοι, αντί να συντάσσουν σωστά βιογραφικά και να ψάχνουν στο ίντερνετ, γυρνάνε στα πολιτικά γραφεία. Δεν είναι αυτή η εικόνα της νεολαίας της χώρας μας, σε καμία περίπτωση. Και είναι επίσης προκλητικό και αυτοί που προκαλούνται. Γιατί είδα επίσης και απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στη συγκεκριμένη δήλωση, ο οποίος εξανίσταται και βγαίνει από τα ρούχα του. Το κύριο θέμα, και αυτό δεν πρέπει να προκαλεί, ο λαός πρέπει να προκαλείται, και η νεολαία, οι άνεργοι, αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι ότι για αυτούς όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά που έχουν διαμορφώσει αυτή την εργασιακή ζούγκλα, αυτή η κανονικότητά τους είναι η εναλλαγή της κακοπληρωμένης δουλειάς με την αναργία. Επειδή είναι συνειφασμένη αυτή κάνουμε, η κινητικότητα, αυτήν εκθιάζουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της κουβέντας να σας πω ότι η πραγματικότητα λοιπόν και η κανονικότητα είναι η εξής. 125.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη χώρα, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, ζουν και αμείβονται με 100 ευρώ. Έτσι. Και 700.000 άνθρωποι ζουν και αμείβονται με 360 ευρώ. Και ο υπόλοιπος εργατικός πληθυσμός έχει ένα μέσο όρο μηνιαίου εισοδήματος κάτω από τα 1.000 ευρώ. Αυτή είναι η κανονικότητα. Όσο και να ψάξει κανείς στο ίντερνετ, τα νούμερα αυτά, τα δικά τους νούμερα, δεν αλλάζουν.
είναι. Και η καλύτερη απάντηση για να σταματήσει να είναι στην νεολαία η μόνιμη δουλειά ανέκδοτο. Να τη λέει ο ένας άλλο νέος στον άλλονα και να λένε ότι λέμε αστεία τώρα, αυτά δεν γίνονται, και να κάνουν χιούμορ. Για να μην είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας άγνωστες λέξεις και για να σταματήσουν να παίζουν παιχνίδια με τέτοιες προκλητικές δηλώσεις και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι στις πλάτες των νέων ανθρώπων, είναι η μαζική συζήτηση και με καλούς όρους μέσα στους χώρους δουλειάς, η οργάνωση της πάλης, οι αγώνες, οι διεκδικήσεις, είναι το φεστιβάλ που σε αυτά δίνει πνοή, δίνοντας και προοπτική στον αγώνα προς τα που πρέπει να πάει. Και νομίζω το ξέρει καλά ο κόσμος, το ξέρει καλά η νεολαία, ότι το ΚΚΕ ΙΚΝΕ ήταν, είναι και θα είναι πάντα πρώτη σε αυτούς τους αγώνες, μπροστά, να σπάει ο φόβος, να σπάει η μυρολατρεία ότι δεν αλλάζει τίποτα, γιατί μόνο έτσι ο λαός μπορεί να κατακτήσει πραγματικά τα δικαιώματά του. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παδιέλε. Και εγώ ευχαριστώ.